Είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε το πρώτο επεισόδιο από αυτή τη νέα στήλη που ελπίζουμε όλοι να λατρέψετε. Πόσο σοβαρό λες και παρουσιάζονται δελτίο στο BBC. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συνταγή σήμερα πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη, με δύο υλικά, χωρίς γλουτένη, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο και μην μογχώνεστε, είναι όλα πανεύκολα. Έχω τη βρώμη μου και θα χρειαστώ και λίγο νερό. Βάζω το νερό μέσα στη βρώμη. Εδώ. Και ανακατεύω λίγο να πάει παντού να κατευθεί καλά. Και το αφήνω στην άκρη. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη και θέλουμε περίπου 30 με 40 λεπτά να ποτίσει καλά, τουλάχιστον, έτσι. Και θα έρθει και θα γίνει αυτό εδώ πέρα, το έχω κάνει εγώ από πριν, το νεράκι μας σε κανονική θερμοκρασία. Και άμα δείτε και το πατήσω εγώ εδώ πέρα, αυτό είναι μαλακό. Απλώς έχει γίνει έτσι πηχτό. Ωραία. Πώς κάνουμε το overnight oats, όπου και θα δείξουμε overnight oats και θέλω να μου πείτε και τι γεύση θέλετε να δείξουμε από κάτω. Και γενικότερα πείτε μου τι ιδέες έχετε και τι θέλετε να κάνουμε, τις συνταγούλες, γιατί είπαμε θα κάνουμε πολλές high protein ή χωρίς γλουτένη ή χωρίς ζάχαρη κτλ. Και έχουμε εδώ πέρα το blender. Αν δεν έχετε αυτό το blender, δεν πειράζει, δεν έγινε και κάτι. Στο blenderάκι που βάζετε από κάτω, αυτό το κλασικό που έχει η μαμά στο σπίτι ή οτιδήποτε. Ή εσείς. Βάζουμε μέσα αυτό το μείγμα. Κλείνουμε και το βάζουμε όλο να γίνει ένα μείγμα ουσιαστικά. Και εγώ τώρα το σταματάω γιατί θέλω να προσθέσω άλλο λίγο νεράκι. Όλα τελικά είναι γραμμένα στο κουτί της περιγραφής. Μην αγχώνεστε για τίποτα. Το χτυπάω ίσα να γίνει. Θέλω να είναι ρευστό το μείγμα μου για να μπορεί να πέσει, να γίνει έτσι σαν κρέπα, σαν ψωμάκι, σαν αραβική. Νομίζω τώρα είναι έτοιμο, κοιτάξτε. Βλέπετε πώς έγινε. Και τώρα, παίρνουμε ένα τηγανάκι, ένα ταψάκι που είχα να πω, κλαίω. Παίρνουμε ένα τηγανάκι και ερχόμαστε εδώ στο μάτι μας. Βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά. Μέτρια φωτιά, μην αγχώνεστε και ρίχνουμε από το μείγμα μας. Κατευθείαν το απλώσεις να πάει παντού, εδώ. Το απλώνουμε κατευθείαν έτσι, γιατί άμα προσπαθήσετε να το βοηθήσετε μετά, δεν θα γίνει δουλίτσα. Ξεκολλάμε λίγο τα τυχώματα. Γενικά καλό είναι να χρησιμοποιήσετε αντικολλητικό τηγανάκι. Όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι, γίνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι σημαντικό να έχετε καυτό τηγάνι, να έχει κάποιο τηγάνι σας, παιδί μου, στο 9 δηλαδή να το έχετε στην αρχή, πριν ρίξετε το μείγμα μέσα και μετά στο 6-7 όταν έχετε το μείγμα μέσα. Και πάμε τώρα, θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα, βλέπετε είναι ελαστική, είναι σαν ψωμί και όσο μένει γίνεται ακόμη πιο ελαστική. Σαν τορτίγια πιο πολύ. Την ακουμπάμε εδώ πέρα στο πιάτο. Και τη γεμίζετε με ό,τι εσείς θέλετε. Πώς θέλετε τη δική σας εκδοχή, όπως θέλετε την κάνετε. Εγώ, επειδή τώρα θα βάλω γλυκό μέσα, δηλαδή θα βάλω λίγο φυσικό βούτυρο και λίγη μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη, το εξαίρετον που έχω, οπότε θα το κάνω γλυκά εκδοχή. Peanut butter jelly, όπως λέτε και εκεί στην Αμερική που είναι η Ελεάνα μας που κάνει τώρα την κάμερα. Πολύ σημαντικό. Άμα δείτε ότι το μείγμα σας είναι πιο σφιχτό, ρίχνετε, θέλουμε ουσιαστικά το μείγμα της κρέπας, να μοιάζει με κρέπα. Άμα δείτε ότι είναι λίγο πιο σφιχτό, γίνεται λίγο νεράκι παραπάνω. Αλλά όχι πάρα πολύ και σας γίνει πάρα πολύ αραιό. Τόσο όσο. Επίσης, το απλώνετε να γίνει όσο πιο λεπτό θέλετε εσείς. Βάζω εγώ φυσικό βούτυρο. Εμένα μου αρέσει το crunchy όπως σας το έχω πει τόσες φορές. Εδώ. Και μπλέκεται το κόκκινο με το πορτοκαλί και έχουμε ένα τέλειο, ωραίο και υγιεινό πρωινό που μπορείς να το φας το πρωί, μπορείς να το φας για απογευματινό. Ό,τι θέλει ο καθένας. Εμένα μου αρέσει το γλυκάκι γενικά, οπότε ξέρετε. Το κλείνω. Εδώ. Και άμα θέλω το κάνω και 4 γύρους για να είναι ακριβώς σαν κρέπα. Δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Χεράκια και δοκιμάζουμε.
σαν πιο μαλακή κρέπα. Ακόμη πιο, είναι πιο ωραίο και από την αραβική. Γιατί η αραβική είναι έτσι λεπτή, αυτό είναι ζουμερό, βλέπετε μέσα. Περιμένω να την κάνετε αυτή τη συνταγή, να μου στείλετε μηνύματα, γράψτε μου από κάτω τι άλλες συνταγές θέλετε να κάνουμε και bye bye, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, πολύ σύντομα.